Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε το Van Roy, το 5 kW inverter με 10 kWh μπαταρία, 5x5, για να κάνουμε ένα ακόμα τεστ. Ποιο τεστ? Αυτό λοιπόν το οποίο δεν θα έχουμε πάνω τη ΔΕΗ. Μετά από τη τόσο μεγάλη έκταση που έχει πάρει το θέμα των παλαιοχριστιανών στα βουνά, γιατί μάλλον φοβούνται ότι όλοι θα πάρουμε τα βουνά και θέλουν να μας αποτρέψουν με κάθε δύναμη, όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και προετοιμάζονται για πλήρη ανεξαρτησία από το σύστημα. Πολλοί θα αναρωτιέστε όμως για ποιο λόγο αυτός ο Van Roy, αυτό το All-in-One, είναι η χρυσή τομή στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν ενός All-in-One και ειδικά ενός Van Roy με Grow-Watt Inverter είναι ότι είναι απόλυτα επεκτάσιμο και ως προς την χωρητικότητα της μπαταρίας αλλά και ως προς την ισχύ του Inverter, μιας και πέρα από την επέκταση ισχύως μπορείτε να κάνετε και τριφασική αλληλουχία μελλοντικά, αφού η Van Roy είναι μια εταιρεία με συνέχεια αλλά και συνέπεια στις εγγυήσεις της και στην υποστήριξη στο μέλλον. Η λειτουργία λοιπόν του υβριδικού συστήματος που είναι διασυνδεδεμένο στη ΔΕΗ αλλά δεν εκχύει πίσω καμία ποσότητα ενέργειας, δηλαδή αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να εκχύσει πίσω ποσότητα ενέργειας, αλλά παρόλα αυτά είναι διασυνδεδεμένο και μπορεί να τραβήξει από τη ΔΕΗ όλα αυτά τα φορτία τα οποία δεν μπορεί να καλύψει η μπαταρία και το φωτοβολταϊκό του. Με λίγα λόγια, έχει ένα έτοιμο σενάριο το οποίο σε normal ημέρες μπορείτε να απολαύσετε ενέργεια για το σπίτι σας χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα και να μην μένετε από ρεύμα εάν υπάρχει μια συννεφιασμένη μέρα ή αν η μπαταρία σας έχει αδειάσει. Αλλά αυτομάτως το ίδιο σύστημα μπορεί σε μια διακοπή ρεύματος να λειτουργήσει ως αυτόνομο, μειώνοντας ταυτόχρονα τους λογαριασμούς σας σε τέτοια επίπεδα τα οποία θα πληρώνετε σχεδόν μόνο τα πάγια με λίγο καλή διαχείριση. Επίσης, ο απλουστευμένος τρόπος σύνδεσής του μπορεί να σας επιτρέψει να κάνετε τη σύνδεση μόνο σας χωρίς τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου, ειδικά αν βρίσκεστε σε απομακρυσμένα σημεία. Στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε με τη Van Roy, πολλοί μου γράφατε ότι τελικά ότι αυτή η απόδοσή του οφειλόταν στο ότι ήταν on-grid, δηλαδή on-grid για την ακρίβεια ότι ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο και έκανε bypass τα φορτία. Εδώ να σας πω ότι αν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο θα ήταν ευχής έργο, καθώς δεν θα μιλάγαμε για 5 kW inverter ή για 10, θα λέγαμε για έναν inverter ο οποίος θα ήταν 2 kW και ότι παραπάνω χρειαζόταν να τραβήξουμε μία φορά στο μήνα, θα το τράβαγε όλα από τη ΔΕΗ. Θα τραβάγαμε 15 kW εμείς και θα μας έφτανε μέχρι τα 2 kW και μετά θα το παίρνει όλα από τη ΔΕΗ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει, μιας και ο inverter αξιολογείται από το δευτερεύον ποινίο του. Το δευτερεύον και το πρωτεύον ποινίο, να πούμε δύο λόγια εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι το πρωτεύον ποινίο είναι αυτό που παίρνει ρεύμα είτε από τη ΔΕΗ, είτε από την μπαταρία, είτε από τα φωτοβολταϊκά, και το δευτερεύον ποινίο είναι αυτό που δίνει στο σπίτι. Ό,τι και να κάνουμε λοιπόν, οι εντάσεις θα περάσουν από το δευτερεύον ποινίο. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση και γενικότερα πλέον με τους σύγχρονους inverter τους υβριδικούς, έχουμε μία σύνθεση τοροειδώς μετασχηματιστών και MOSFET. Τέλος πάντων, μην εμβαθύνουμε τόσο πολύ. Είναι τέλος πάντων μία διεργασία η οποία συμβαίνει σε έναν, ας το πούμε τροποντινά, αγωγό εξόδου της ενέργειας του inverter, ο οποίος το πόσο στενός ή φαρδής είναι αυτό που λέμε 5 kW, 10 kW, 3 kW ο inverter μας. Αν λοιπόν αυτός ο inverter δίνει παραπάνω από 5 kW στην έξοδό του, με οποιοδήποτε τρόπο και αν το κάνει, αυτό είναι μία υπέρβαση. Έτσι. Εμείς όμως τώρα θα δοκιμάσουμε αυτό τον inverter χωρίς δίκτυο. Φυσικά θα έχει μία πιο μειωμένη, φτάσαμε μέχρι 9,7 αν θυμάμαι στο πρώτο βίντεο, δεν τον τερματίσαμε γιατί δεν χρειαζόταν, από 5 kW στο 9,7 δούλευε συνεχώς. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα τον φτάσουμε μέχρι να δούμε πώς κρεμάει η μπαταρία, γιατί τι κάνει λοιπόν εδώ, όταν έχει μπαταρία λοιπόν, επειδή το δίκτυο μπορεί να τροφοδοτήσει χωρίς κανένα πρόβλημα τον πρωτεύον ποινίο και γι' αυτό και δείχνει ο inverter την πραγματική του απόδοση.
στο θέμα. Όταν είναι μόνο η μπαταρία, επειδή η μπαταρία όταν δέχεται παραπάνω ενέργεια από αυτή που μπορεί να δώσει, εκείνη τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη πτώση τάσης και ο inverter ρίχνει τα ασφαλιστικά του, επειδή μετράει ότι έχει πολύ μεγάλη πτώση τάσης στο πρωτεύον. Δηλαδή, εάν κάναμε την ίδια δοκιμή με φωτοβολταϊκά και την μπαταρία, θα είχαμε μια πολύ πιο μεγαλύτερη απόδοση. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε με τον απλό τρόπο όπως σας έχω δείξει. Βγάζουμε λοιπόν το σπίτι από την πρίζα. Και τροφοδοτούμε το σπίτι από τον inverter. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ μπαταρίες και inverter. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε 4,6% του inverter. Δηλαδή έχουμε 225-230W αυτή τη στιγμή ζήτηση από το σπίτι. Πάμε λοιπόν να δώσουμε θερμοσύφωνο που είναι τα 4.000W. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι στα 4kW και πάμε στο 85% της ισχύος που αντέχει. Πάμε κι άλλο. Πάμε κι άλλο. Εδώ λοιπόν είμαστε στα 5,6, ξεκινάει το μπίπερ. Δώσε κι άλλο. 7,4, εκεί λοιπόν κρέμασε ο inverter μας στα 7,4. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ένας πεντάρης inverter μόνο με την μπαταρία πάει περίπου στα 7,5 kW απόδοσης μέχρι να κρεμάσει. Φυσικά αυτό είπαμε χωρίς φωτοβολταϊκά. Με μία φωτοβολταϊκή υποστήριξη εκείνη την ώρα καταλαβαίνετε ότι το πρωτεύον ποινίο θα είχε ακόμα πιο μεγάλη δύναμη να δώσει για να αντέξει και το δευτερεύον ή να διαβάσει ώστε να μην βλέπει πτώσεις τάσης και να μπορέσει να συνεχίσει να δίνει. Δηλαδή όλος ο αγώνας στην ουσία εδώ πέρα γίνεται για να μπορέσει να διατηρήσει τα 230V στην έξοδό του. Αν δηλαδή ο inverter διαβάζει ότι σύμφωνα με τις τάσεις που δίνονται δεν μπορεί να επιτευχθεί η τάση των 230V, εκείνη τη στιγμή μας κάνει και αυτό το crash και πέφτει. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν με την ΔΕΗ δεν έχουμε τέτοια θέματα, έτσι, και όχι επειδή κάνει bypass. Ξαναλέω ότι αν έκανε bypass ο inverter, θα ήταν ευχής έργο να έχουμε τόσο σύγχρονο inverter που μέχρι τα 5 kW να μας δίνανε από την μπαταρία ή από το φωτοβολταϊκό και αν ζητάγαμε παραπάνω να έκαναν bypass. Τότε δεν θα λέγαμε για 5 και για 10 kW inverter, αλλά για πότε κάνουν, στα πόσα kW κάνουν bypass και μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε μέχρι τα 30 kW άνετα. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο το μηχάνημα και πώς είναι και τη σύνδεση που έχουμε κάνει. Έτσι, να πούμε δύο λόγια για το Van Roy. Κάτσε να βάλουμε το σπίτι στην πρίζα. Εκεί. Να το κλείσουμε. Κλείνουμε λοιπόν τις μπαταρίες και μετά κλείνουμε... Α, έκλεισε και μόνο του χωρίς τις μπαταρίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δείξουμε λιγάκι το μηχάνημά μας. Εδώ λοιπόν έχουμε της Growatt ένα Wi-Fi το οποίο μας φανερώνει κιόλας και το τι inverter έχει μέσα, το All-in-One. Εδώ λοιπόν έχουμε πίσω, όπως έχουμε ξαναδείξει, τις εξόδους και την είσοδο που έχουμε βάλει εμείς με τις μπρίζες. Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν είναι να συνδέσουμε αυτά εδώ τα καλώδια στον inverter και στις μπαταρίες και το μηχάνημά μας είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Αυτά εδώ πέρα τα καλώδια είναι για παραλληλισμούς inverter, έτσι, τα οποία μας δίνονται επίσης στη συσκευασία και αυτή η μεριά έχει κάποια ασφάλεια εδώ πέρα για τις μπαταρίες. Να πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι μπορούμε να λειτουργούμε τη μία μας μπαταρία μονίμως και αυτή να είναι πάντα φορτισμένη. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε αδιάλειπτο παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί έτσι δουλεύει πάντα με μία μπαταρία
με μεγαλύτερη οικονομία, γιατί δεν θα χάνονται ποσοστά ενέργειας του ήλιου όταν εμείς δεν είμαστε, τέλος πάντων δεν έχουμε κάποια ζήτηση την ημέρα. Καθώς και άμα κάνει διακοπή ρεύματος στο σπίτι μας και η μπαταρία μας έχει σωθεί, γιατί είναι 12 ή 1 η ώρα το βράδυ, πάντα έχουμε μία αποθήκη έτοιμη 5 κιλοβατόρες για να υποστηρίξουμε το σπίτι μας μέχρι τα ξημερώματα που θα βγει ο ήλιος και θα μπορέσει να φορτίσει τις μπαταρίες και εμείς να κάνουμε μία σχετική οικονομία αν, για παράδειγμα, έχουμε κάποια κρίση και έχουμε μεγάλες διακοπές ρεύματος στο σπίτι μας. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το μηχάνημα έχει 4.650 ευρώ και συγκεκριμένα έχει 3 χρόνια εγγύηση αντικατάσταση του μηχανήματος και τα υπόλοιπα 7 στη δεκαετία για επισκευή του ίδιου μηχανήματος. Στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο από κάτω μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνό μου και το mail μου σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Van Roy. Γεια σας. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω.